τη στιγμή που η Ευρώπη εξετάζει δρόμους φορτιστές, καλό είναι, που ακούσαμε τις προτάσεις από την ΡΑΕ, ότι κοιτάμε προς και αυτή την κατεύθυνση, να ακολουθούμε την τεχνολογία. Μπορεί να τρέχουμε λίγο να την προλάβουμε, αλλά τουλάχιστον είμαστε σε καλό δρόμο. Θα περάσουμε στο επόμενο πάνελ, λοιπόν, και στο επόμενο session, με τον τίτλο «Το μέλλον στις οδικές μεταφορές». Και να καλέσω τον κύριο Νίκο Γιαννούλα, υπεύθυνο του G-Motion από τον Καζέτα, για να αναλάβει τον συντονισμό της συζήτησης. Και τον κύριο Ευάγγελο Μπεκιάρη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών και Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων. Μαζί στο πάνελ θα συμπληρώσει ο κύριος Παναγιώτης Παπαντονίου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους παρευρίσκεται εδώ και όσους μας παρακολουθούν διαδικτυακά μέσω του live streaming που υπάρχει αναρτημένο και σε site του ομίλου της Liquid Media, αλλά και στο YouTube. Είμαι ο Νίκος Ιωαννούλας, υπεύθυνος του G-Motion στο Gazeta, της Ενότητας Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας. Και έχω τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας εδώ. Σημειώνω τον κύριο Ευάγγελο Μπεκιάρη, Διευθυντή στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, Διευθυντή στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, και τον κύριο Παναγιώτη Παπαντονίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Μπεκιάρη. Κύριε Μπεκιάρη, καταρχάς θα ήθελα να μας πείτε μερικά πράγματα για τους φορείς που εκπροσωπείτε, που φαίνεται ότι είναι στην αιχμή της εξέλιξης και όσον αφορά το μέλλον στις οδικές μεταφορές, το οποίο πραγματευόμαστε εδώ, σίγουρα θα έχετε πολλά να μας πείτε. Και σαν δεύτερο σκέλος στην παρουσίαση αυτή, στην απάντηση αυτή, θα ήθελα να μας δώσετε μερικά tips για το μέλλον. Και το άμεσο, που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, γιατί δεν σας κρύβω ότι στο ευρύ κοινό υπάρχει ακόμα το ερώτημα αν η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον. Εμείς βλέπουμε ότι είναι το παρόν, αλλά καλώς ή κακώς το ευρύ κοινό δεν το γνωρίζει αυτό, γιατί κινείται καθημερινά με τα αυτοκίνητα που γνωρίζουμε εδώ και μια εκατονταετία και πλέον. Οπότε ο λόγος εσάς, και πείτε μας λίγο για τους φορείς. Ευχαριστώ πολύ. Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, η ΜΕΤ, είναι ένα από τα 5 Ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Το ΕΚΕΤΑ, ένα από τα 11 ερευνητικά κέντρα της χώρας, είναι και το μεγαλύτερο από άποψη χρημάτων. Έχει έδρα Θεσσαλονίκη, είναι όμως απλωμένο σε πάρα πολλές περιοχές, περιφέρειες και πόλεις της χώρας μας. 1.300 ερευνητές, 55 εκατομμύρια το χρόνο, μόλις 10% κρατικά. Και το ΙΜΕΤ είναι και το μοναδικό ερευνητικό Ινστιτούτο μη πανεπιστημιακό ερευνητικού κέντρου που ασχολείται με τις μεταφορές. Παράλληλα, να πούμε ότι το Ελλήνιο, του οποίου διατελώ πρόεδρος εκλεγμένος, είναι μη κερδοσκοπικός φορέας, που εδώ και 30 χρόνια προωθεί την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα. Έχουμε 46 αυτή τη στιγμή εταιρικά μέλη, και η ΔΕΗ και ο ΔΕΔΙΕ και τα ΕΛΠΕ και όλοι οι άλλοι, ο Σύλλογος Εισαγωγή Αυτοκινήτων, είναι μέλη μας, και πάρα πολλές εταιρείες και φυσικά και πολλά φυσικά μέλη, και όλοι μαζί συνεργαζόμαστε άψογα με τα δύο Υπουργεία και όχι μόνο, και τον Ναυτιλίας ακόμα για την ηλεκτροκίνηση στα πλοία, για να προωθήσουμε την ηλεκτροκίνηση στη χώρα. Να δούμε λίγο πού ήμασταν και πού πηγαίνουμε με βάση την ηλεκτροκίνηση. Όπως είπατε πολύ σωστά, είναι το μέλλον αυτό εκεί. Το μέλλον, όπως αναφέρθηκε αρκετά, δεν έχει να κάνει μόνο με την ηλεκτροκίνηση. Έχει να κάνει με τον νέο τρόπο μετακίνησης. Είτε αυτά είναι αυτόνομα τα οχήματα, και είμαστε στην εποχή που αυτό έρχεται, όσο και αν πολλοί το αμφισβητούν,
Φυσικά μιλάμε για καθαρές μεταφορές, είτε αυτό είναι υδρογόνο αργότερα, είτε είναι αυτή τη στιγμή ηλεκτροκίνηση. Και φυσικά έχει να κάνει και με την όχι πια προσωπική, αλλά κοινόχρηστη χρήση οχημάτων. Με λίγα λόγια, όταν με ένα αυτόνομο όχημα ή με ένα καθαρό όχημα θα μπορεί να οδηγεί ο καθένας, ακόμη και το παιδί, δεν μπορούμε να έχουμε, και στις πόλεις του σήμερα, δεν μπορούμε να έχουμε ο καθένας το αυτοκίνητό του, σπίτι του, και δύο και τρία αυτοκίνητα, επειδή έχει ένα ηλεκτρικό και ένα συμβατικό. Άρα πηγαίνουμε σε ένα νέο τρόπο μετακίνησης. Και η μικροκινητικότητα είναι ένα κομμάτι αυτού του τρόπου και μάλιστα ένα κομμάτι της αλυσίδας που θα κινούμαστε. Άρα λοιπόν υπάρχει σίγουρα ένα μέλλον το οποίο λέει ότι θα πάμε στο αυτοκίνητο της πολυκατοικίας, το αυτοκίνητο της γειτονιάς, τα οποία θα είναι καθαρά, θα έχουν φυσικά πολύ μεγάλη ικανότητα μετακίνησης και αυτό που ήδη βλέπουμε, το leasing μπήκε στα άτομα, θα μπει όλο και περισσότερο στη ζωή μας. Σταθμή φόρτισης. Και εδώ θέλω να πω κάτι άλλο. Η σταθμή φόρτισης, έχουμε τα σφίο. Μπαίνουν σιγά σιγά, αλλά τα σφίο δίνουν ένα σταθμό φόρτισης ανά 1.000 περίπου κατοίκους σε κάθε δήμο. Δεν φτάνουν. Θα χρειαστούμε να κάνουμε μοντέλα ΣΔΙΤ, μοντέλα λοιπόν όπως η Ολλανδία και άλλες περιοχές, όπου ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας σε περιοχές που έχουμε μεγάλες ανάγκες σημείων φόρτισης θα δώσουν περισσότερα σημεία φόρτισης. Και βέβαια θα έρθει η ώρα που θα αντιμετωπίσουμε άλλες μεγάλες προκλήσεις. Στην φόρτιση η μεγάλη πρόκληση είναι η επαγωγική φόρτιση. Το είπε πριν και ο κύριος Απτηράε. Μιλάμε για τη φόρτιση την ασύρματη. Όσες φωτιστές και να βάλεις, όταν τα αυτοκίνητα θα αυξάνουν, συνέχεια θα χρειάζεσαι περισσότερους. Και η εγκατάσταση, η συντήρηση, η αλλαγή είναι τεράστια. Στο σύντομο μέλλον, όχι στο πολύ αργό μέλλον, όχι μόνο η επαγωγική φόρτιση θα επικρατήσει στατικά, δηλαδή αυτό που λέμε η πιάτσα του ταξί που αναφέρθηκε και σήμερα, θα κάθεται το ταξί πάνω και θα παίρνει επαγωγικά τη φόρτιση και θα την πηγαίνει, αλλά δυναμικά, όπως ήδη το δοκιμάζει το Ινστιτούτο μου σε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, σε πιλωτικές, όπου θα κινείσαι σε ένα δρόμο σαν την Αττική Οδό για περίπου 10 χιλιόμετρα σε μια λωρίδα κυκλοφορίας με 100 χιλιόμετρα και θα έχεις πλήρη φόρτιση του αυτοκινήτου σου. Αυτό είναι το μέλλον στη φόρτιση. Στο μεταξύ θα δούμε και άλλες μπαταρίες πέρα από το λίθιο, θα δούμε μπαταρίες ιών του νατρίου, μπαταρίες steady state κλπ. Όμως, και για να ολοκληρώσω, ένα βασικό σημείο των μελλοντικών προκλήσεων έχει να κάνει, και αυτά ακούστηκαν, καταρχάς με τη δεύτερη ζωή της μπαταρίας. Οι μπαταρίες δεν τις πετάμε, βγαίνουν και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για αποθήκευση ΑΠΕ. Ακούστηκε και είναι εκπληκτικό ότι ο νόμος, ο οποίος έχει ήδη γίνει στην Ελλάδα, είμαστε μπροστά στην Ελλάδα, το προβλέπει. Και βέβαια η ανακύκλωση της μπαταρίας, το οποίο σήμερα είναι ελάχιστες μπαταρίες στην Ελλάδα, λίγες στην Ευρώπη, αύριο είναι τεράστιο ζήτημα. Και αυτό είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα. Έθιξα αρκετά θέματα, το ξέρω, γρήγορα. Σας έκανα ένα χελικόπτερο view στο μέλλον. Μακάρι να έχουμε καιρό να το συζητήσουμε και σήμερα και άλλη φορά. Ελπίζω και σήμερα να εστιάσουμε πάνω στα πολύ σημαντικά που είπατε. Και εγώ γνωρίζω από την γνώση μου ως δημοσιογράφος ότι υπάρχει ένα, ειδικά για την ασύρματη φόρτιση, υπάρχει ένα πρόγραμμα σε εξέλιξη και από τους κατασκευαστές. Η Stellantis είναι μία από αυτές που κάνει δοκιμές και έχει δημιουργήσει ήδη και ένα τέτοιο δρόμο στο εξωτερικό. Ελπίζω να γίνει σύντομα, θα ήταν μια πολύ καλή εξέλιξη. Κύριε Παπαντονίου, έρχομαι σε εσάς. Εσείς ως συγκοινωνιολόγος έχετε σίγουρα μια πιο ολιστική θεώρηση των προβλημάτων, ειδικά των αστικών περιοχών. Με δεδομένο ότι ήδη οι πόλεις είναι τρομερά επιβαρημένες κυκλοφοριακά και σύμφωνα με τις μελλοντικές προβλέψεις, ο αστικός πληθυσμός αυξάνεται συνεχώς, άρα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερα προβλήματα. Οι νέες μορφές κινητικότητας που τις ανέφερε ήδη ο κύριος Μπεκιάρης, όπως είναι η κοινή χρήση οχημάτων, όπως είναι τα αυτόνομα κινούμενα οχήματα, η μικροκινητικότητα που την έχουμε άμεσα, έχουμε σήμερα τη χρήση της, πόσο μπορούν να βοηθήσουν στο να ξεπεραστούν τα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουμε ή έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον? Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα και από μένα και συγχαρητήρια στους οργανωτές για την εκδήλωση αυτή, η οποία είναι απόλυτα επιτυχημένη και σε επίπεδο κόσμου αλλά και σε επίπεδο μιλητών. Είναι όλοι πραγματικά οι key stakeholder στην Ελλάδα και στην ηλεκτροκίνηση και γενικότερα. Τις αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστίες και εκ μέρους του Συλλόγου Ελληνών Συγκοινωνιολόγων, τον οποίο εκπροσωπώ, έναν επιστημονικό σύλλογο. Ο οποίος έχει περίπου 900 μέλη, έχει περίπου μισό αιώνα ιστορίας, 50 χρόνια. Και ο βασικός σκοπός του είναι να υποστηρίζει την κοινωνία και την πολιτεία σε θέματα μεταφορών και συγκοινωνιακής σχεδιασμού και συγκοινωνιακής υποδομής. Τώρα, στο θέμα το οποίο αναφέρεται, πράγματι η κυκλοφορία και το κυκλοφοριακό πρόβλημα το οποίο βιώνουμε και έχει έρθει το τελευταίο 1,5 χρόνο μετά την πανδημία, είναι ένα θέμα με το οποίο πολύ συχνά χαραπιωνόμαστε και στο Σύλλογο και συμμετέχουμε και σε διάφορες δράσεις. Και αν θέλετε να πούμε κατευθείαν στη λύση του, εγώ θα βγάλω το κομμάτι της υποδομής. Και καταλαβαίνω ότι η νέα γραμμή του μετρό και η νέα στάση του μετρό πράγματι θα βελτιώσουν την κατάσταση και θα αλλάξουν λίγο τις ισορροπίες. Και καταλαβαίνω και τη μεριά του Υπουργείου που πολλές φορές λένε ότι οι υποδομές θα βελτιώσουν και θα σώσουν την κατάσταση. Εγώ όμως θεωρώ ότι δεν θα σώσουν την κατάσταση οι υποδομές. Αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η οποία υπάρχει και είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο όμως πλέον είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην Αττική, έχει δύο σκέλη. Το ένα έχει να κάνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία πρέπει να δυναμώσουν, αλλά δεν είναι το θέμα της σημερινής μας συζήτησης. Και το άλλο θέμα έχει να κάνει, ο άλλος πυλώνας έχει να κάνει με τη διαχείριση κυκλοφορίας. Και εδώ, στη διαχείριση κυκλοφορίας, μπαίνει αυτό το οποίο αναφέρεται στην ερώτηση, όλοι αυτοί οι νέοι τρόποι μετακίνησης, τους οποίους ανέφερε και ο κύριος Μπεκιάρης, οι οποίοι πριν 3 χρόνια ήρθαν ξαφνικά τα ηλεκτρικά πατίνια στη ζωή μας. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι από χρόνο σε χρόνο θα έχουμε συνεχώς νέους τρόπους. Μικροκινητικότητας, όπως είναι τα ηλεκτρικά πατίνια, διαμοιρασμού της κινητικότητας, το carpooling, το car sharing, δηλαδή νέες μορφές κινητικότητας, ακόμα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, το on-demand λεωφορείο, το οποίο δεν θα ακολουθεί μια γραμμή, αλλά θα προσαρμόσεται στους χρήστες. Και γιατί λέω ότι αυτή είναι μια λύση, ή είναι ο ένας βασικός πυλώνας της λύσης, διότι σαν και σαν συγκοινωνία και σαν κοινωνία θέλουμε μετακινήσεις. Δεν θέλουμε να πεθάνουμε τα κινήσεις. Το δίκτυο το δικό στην Αττική, αν συζητήσουμε για την Αττική, είναι πεπερασμένο, με πολύ μικρές βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν. Μία από αυτές είναι το μετρό. Ο στόλος οχημάτων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και οι μετακινήσεις αυξάνονται και θέλουμε να συνεχίσουν να αυξάνονται. Επομένως, ο μόνος τρόπος να βελτιωθεί η κατάσταση είναι να μεταφέρουμε ένα μέρος των μετακινήσεων κάπου αλλού. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς πρέπει και μπορούν να πάρουν ένα κομμάτι των μετακινήσεων, όχι όμως άπειρες. Και το βλέπουμε και οι ίδιοι οι διαχειριστές του μέσου μαζικής μεταφοράς λένε ότι πράγματι έχουμε και ένα capacity να μπορούμε να πάρουμε παραπάνω κόσμο, αλλά όχι άπειρο. Επομένως, είναι μονόδρομος για μένα να πάμε σε μια διαχείριση με νέες μορφές κινητικότητας, για τις οποίες όμως κλείνω, δεν αρκεί να τις αναφέρουμε σε ημερίδες, ούτε να παρουσιαστούν μέσα από εταιρείες και startup. Πρέπει η κυβέρνηση με κίνητρα και για τους χρήστες, με κίνητρα για τις εταιρείες, με απτά ωφέλη για τους μετακινούμενους, να βοηθήσουμε και να στραφεί ο κόσμος και ένα μέρος των μετακινήσεων να πάνε σε αυτές. Νομίζω αυτή είναι η λύση για να βελτιωθεί η κατάσταση στο επόμενο διάστημα. Άρα, όπως είπε και ένας ομιλητής προηγουμένως, μιλάτε για πολιτικές αποφάσεις κατά κύριο λόγο που μπορούν να φέρουν λύσεις στα προβλήματα αυτά. Είναι αυτό που λέμε ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους βασικούς πυλώνες, αν θέλουμε για το να αλλάξουμε τη μετακίνηση, όχι μόνο ενός ανθρώπου, αλλά μια μερίδα του κόσμου, έχει να κάνει με το χρόνο, έχει να κάνει με το κόστος, έχει να κάνει με την ασφάλεια, με την άνεση. Είναι όλες αυτές οι παράμετροι οι οποίοι θα διώξουν ένα χρήστη από το γιο ταχύτου σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, σε ένα μέσο μικροκινητικότητας, σε μια εναλλακτική μορφή. Για να έχουμε λοιπόν καλύτερο χρόνο, είτε χαμηλότερο κόστος, είτε ασφάλεια, γιατί και ασφάλεια είναι ένα παράμετρος, στα μέσα μικροκινητικότητας, η οποία αποτελεί έναν ασταλτικό παράγοντα αυτή τη στιγμή στο να τα χρησιμοποιούμε. Και βλέπουμε ότι πολλές πόλεις τα καταργούν. Δεν γίνεται ούτε με μία απόφαση, προφανώς ούτε με μία καμπάνια. Χρειάζεται ευαισθητοποίηση, χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται αστυνόμευση, αλλά χρειάζονται και κίνητρα και προσπάθεια και πολιτική βούληση πάνω απ' όλα για να πάμε σε αυτό το κομμάτι. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μπεκιάρη, μιλήσατε προηγουμένως για κάποια σημαντικά ορόσημα και τεχνολογικά κυρίως, που θα φέρουν το μέλλον στις οδικές μεταφορές και στην κινητικότητα. Συνήθως στην Ελλάδα λέμε ότι τα τρένα τα τεχνολογικά τα χάνουμε. Στο συγκεκριμένο τρένο είμαστε
κοντά στο να το προλάβουμε, μπορούμε να ανέβουμε πάνω ή μπορούμε να το οδηγήσουμε κιόλας να το πάμε στο μέλλον εμείς. Ευχαριστώ. Εγώ πρέπει να πω ότι ξεκινήσαμε πολύ αργά. Το 2018 είναι το πρώτο, θα έλεγα, milestone που είναι, έγινε το πλαίσιο συμμετοχής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, μέχρι το 2018 υπήρχαν σταθμοί φόρτισης, π.χ. είχαν 3 τα ΕΛΠΕ, και δεν μπορούσαν να δώσουν ενέργεια παρά μόνο τσάμπα, γιατί δεν μπορούσες να πουλήσεις, ήταν η ΔΕΗ μονοπόλιο. Αυτό είχε λυθεί περίπου 20 χρόνια πριν στην Ευρώπη. Αυτό είναι και ένας από τους λόγους που, έστω και αν κάποιος ήθελε να αγοράσει, δεν μπορούσε να φορτίσει παρά μόνο σπίτι του. Στη συνέχεια, ευτυχώς ήρθε το 2020 το κινούμε ηλεκτρικά 1 και το 2022 το κινούμε ηλεκτρικά 2 και πήγαμε από το τίποτα στο αρκετά καλά. Συγκεκριμένα να πω ότι στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2018 με μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1% των νέων κυκλοφορούντων είχαμε 0,1. Το 19 με 2, 0,2. Δηλαδή, ήμασταν 10 φορές κάτω. Ήμασταν πίσω από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με διαφορά. Καταφέραμε και πήγαμε μέσα σε 5 χρόνια από το 0,1 στο 3% στα αμυγός ηλεκτροκίνητα και στο 8%, 5 αν θέλετε, στα υβριδικά, άρα 8 συνολικά. Πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Βέβαια, ακόμα η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα πλέον στο μεταξύ είναι στο 8% μέσον όρο και εμείς είμαστε στο 3% στα ηλεκτρικά. Που σημαίνει ότι πήγαμε καλά, κάναμε ένα θαύμα μέσα σε 5 χρόνια, απίστευτο είναι. Είμαστε ακόμα κάτω από το μέσον όρο, στο μισό του μέσου όρου και λίγο πιο κάτω. Άρα, μάλλον ανεβαίνουμε στο τρένο. Δεν ανησυχώ. Εάν συνεχίσουμε έτσι και με το 2026 που λέει για τα ταξί και τα σφύρια κλπ., θα το πιάσουμε το τρένο. Αλλά μήπως όντως έχουμε την ευκαιρία να το οδηγήσουμε. Εδώ λοιπόν να πω το εξής. Δεν θα αρέσει αυτό που θα πω σε πολλούς. Αλλά αυτοκίνητα στην Ελλάδα δεν πρόκειται να παράγουμε, βιώσιμο. Διότι έχουμε πάρα πολύ μικρή home market, αγορά. Δεν είναι βιώσιμο. Καμία χώρα του μεγέθους μας δεν φτιάχνει αυτοκίνητα. Όμως, μέρη αυτοκινήτων, για παράδειγμα, η Κροατία είναι τρίτη στην Ευρώπη, στο να φτιάχνει αυτό που λέμε Tier 2 και Tier 3. Δηλαδή, ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρικά αυτοκινήτων. Βίδες, κομμάτια, παμπρίζ. Μπορούμε λοιπόν πάρα πολύ καλά σε αυτή την αγορά να μπούμε και να προσφέρουμε τμήματα, υπηρεσίες, λογισμικό. Μπορούμε, έχουμε την τεχνογνωσία και πρέπει. Και εκεί, όπως είπα και εγώ, τόσο η δεύτερη ζωή της μπαταρίας, όσο αφορά η ανακύκλωση, όσο αφορά εταιρείες με κομμάτια στοιχεία μπαταρίας που έχουμε στην Ελλάδα, όσο αφορά λογισμικό, όσο αφορά πολλά κομμάτια, ναι, μπορούμε και πρέπει να δώσουμε τα κίνητρα. Είπε η κυρία Σδούκου για τα 200 εκατομμύρια. Μακάρι να έχουμε και πολλαπλάσιο αυτού για να μπορέσουμε σήμερα κιόλας να αναπτύξουμε παραγωγικές και εξαγωγικές δράσεις σε αυτά τα αντικείμενα. Αναφερθήκατε στην Κροατία, προφανώς μιλάτε για τη Rimac, σωστά? Και όχι μόνο. Η Κροατία έχει 300 εταιρείες οι οποίες παρέχουν στην διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία μέρη. Μέρη. Δεν χρειάζεται να κάνεις ολόκληρο το αυτοκίνητο. Μπορεί να κάνεις κάλλιστα ένα κομμάτι, μια βαλβίδα από τον ηλεκτροκινητήρα και να το πουλάς σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Και επειδή ξαναμοιράζει τράπουλα, δηλαδή με τον ηλεκτροκινητήρα, δεν υπάρχουν οι πατέντες αρκείς που υπάρχουν στις ΜΕΚ που τις έχουν μεγάλες χώρες, μπορούμε πραγματικά, και επειδή πάρα πολλά πράγματα είναι λογισμικό, πραγματικά μπορούμε να έχουμε ένα μεγάλο προστιθέμενη αξία στη χώρα μας. Ωραία. Το εύχομαι, πραγματικά. Κύριε Παπαντονίου, ήθελα να ρωτήσω εάν οι νέες μορφές κινητικότητας, πέρα από αποσυμφόρηση στο κυκλοφοριακό ή βελτιστοποίηση τέλος πάντων της κινητικότητας, μπορούν να συμβάλλουν και στο όραμα για μηδενικά τροχαία ατυχήματα. Ναι, η οδική ασφάλεια είναι μια παράμετρος η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική και θα έλεγα βαδίζει παράλληλα με την τεχνολογία. Προφανώς κερδίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό με την τεχνολογία. Όσο έχουμε ο νέος στολός οχημάτων, είναι ξεκάθαρο ότι παρέχει πολύ περισσότερα συστήματα και παθητικής ασφάλειας και ενεργητικής ασφάλειας. Βλέπουμε όμως ότι όσο μπαίνουμε σε νέες υπηρεσίες κινητικότητας, οι οποίες εμφανίζονται όπως τα ηλεκτρικά τα e-scooter, τα πατίνια, βλέπουμε ξαφνικά ότι στο μυαλό μας είναι ένα πολύ επικίνδυνο μέσο μετακίνησης. Και αυτό αναδεικνύει το γεγονός ότι δεν μπορούμε να αποκόψουμε την τεχνολογική εξέλιξη των οχημάτων
και των γεωταχή με τα ηλεκτρικά, τα οποία είναι δεδομένο ότι είναι προς όφελο της οδικής ασφάλειας. Με όλες αυτές τις νέες μορφές κινητικότητας, οι οποίες δημιουργούν ένα οδικό περιβάλλον το οποίο είναι πιο καινούριο για τον κόσμο. Ήδη και στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, όταν έχουμε οδικό περιβάλλον στο οποίο έχουμε νέους χρήστες, στο οποίο δεν υπάρχει ξεκάθαρος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Θυμίζω, για να πω και εγώ πάνω στα κακά αντανακλαστικά που έχουμε πολλές φορές και σαν κοινωνία και σαν πολιτεία, πάνω σε αυτό που είπε ο κ. Μπεκιάρης, πώς αργήσαμε για το συνωμοθεσία, στα ηλεκτρικά πατίνια εμφανίστηκαν το 2018 και η νομοθεσία για τα πατίνια βγήκε το 2021. Δηλαδή για 2,5 χρόνια κινούνταν τα ηλεκτρικά πατίνια στον δρόμο χωρίς να υπάρχει κανένα νομοθετικό πλαίσιο. Στο ΚΟΚ δεν υπήρχαν καν σαν μέσο μετακίνησης. Αυτά λοιπόν τα κακά αντανακλαστικά που δείχνουμε δημιουργούν αλυσιδωτά προβλήματα. Γιατί ούτε οι εταιρείες μπορούν να εμπιστευτούν ένα οδικό περιβάλλον στο οποίο δεν είναι ξεκάθαρο ποιος είναι. Δεν υπάρχουν καν σαν χρήστες και αντίστοιχα δεν υπάρχει και η ποιότητα. Και για τους ίδιους τους χρήστες, εκεί που το πατίνι το είχαμε στο μυαλό μας σαν ένα παιχνίδι για τη μετακίνησή μας, τώρα πλέον μπαίνοντας σε ένα οδικό περιβάλλον το οποίο δεν είναι δύσκολο και στις μεγάλες πόλεις και στα κέντρα των πόλεων που έχουμε πολλούς χρήστες, πολλά οχήματα και πολλές εμπλοκές, είναι ευάλωτοι χρήστες. Και όλοι οι χρήστες μέσω μικροκινητικότητας είναι ευάλωτοι. Εκεί γίνονται θέματα οδικής ασφάλειας. Επομένως, δεν θεωρώ ότι από μόνα τους όλα αυτά λύνουν την οδική ασφάλεια. Αντίθετα, βάζουν επιπλέον παραμέτρους, τις οποίες θα πρέπει, αντιμετωπίζοντας την οδική ασφάλεια σαν φαινόμενο, μέσα από το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, για παράδειγμα, το οποίο γίνεται, αναπτύσσεται τώρα, το 2030, αλλά και μέσα από καθημερινές δράσεις και ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση, πρέπει όλα αυτά να μπαίνουν και να βελτιώνουν την οδική την παιδεία. Θα συνεχίσει, θέλω να πω, και η αυτονομία να έρθει, θα συνεχίσει ο ανθρώπινος παράγοντας να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, να είναι συνέχεια, να συνεπάρχουν και αυτόνομα οχήματα και δίκυκλα και οχήματα μικροκινητικότητα στον δρόμο για όλες τις επόμενες δεκαετίες. Επομένως, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραπαυτούμε ότι βελτιώνεται από μόνη της οδική ασφάλεια με τα οχήματα. Μάλιστα, θα πρέπει να ανανεώσουμε και τον τρόπο με τον οποίο αποκτούμε ένα δίπλωμα οδήγησης. Πλέον, τα νέα οχήματα έχουν συστήματα, τα οποία οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι είναι αδύνατο να τα λειτουργήσουν. Και τα ηλεκτρικά οχήματα. Υπάρχει δηλαδή και μια κουβέντα στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο εκπαίδευσης, το οποίο πρέπει να ανανεωθεί με βάση τις νέες τεχνολογίες των οχημάτων. Ναι, πιστεύω ότι αν διαβάσει κανείς και τα έντυπα τα οποία παίρνει ένας νέος οδηγός, θα διαπιστώσει ένα τεράστιο έλλειμμα στο θέμα της νέας τεχνολογίας. Και μάλιστα. Από το γνωστικό μου πεδίο θα συμβάλλω στο γεγονός ότι παλιότερα με την υιοθέτηση του ABS υπήρχαν έρευνες που έδειχναν ότι πολλοί οδηγοί παθαίνουν ατύχημα γιατί τους φόβιζε ο τρόπος λειτουργίας που κλώτσαγε το πεντάλ και το άφηναν εντελώς αντί να το πατήσουν και να συνεχίσουν να ασκούν πίεση στο πεντάλ για να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έχω μία ερώτηση που αφορά και τους δύο και θα ήθελα την απάντησή σας. Πρώτα εσείς, κύριε Μπεκιάρη. Πιστεύετε ότι μέσα σε όλες αυτές τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον και που αποδεικνύεται και από το σημερινό συνέδριο, ότι άπτονται πάρα πολλών παραγόντων. Δηλαδή, ξεκινάμε από τεχνολογικό, θεσμικό, πολιτικό, πάμε στην εκπαίδευση, πάμε στην ανάγκη ενημέρωση του ευρέως κοινού κτλ. Πιστεύετε ότι χρειάζεται να θεσμοθετηθεί ένα όργανο, ας πούμε, μητροπολιτικό, ένα όργανο κοινό που θα έχει τον έλεγχο πέρα από την όποια πολιτική απόφαση και την όποια κυβέρνηση και το συντονισμό στη μετάβασή μας στη νέα κοινωνία της κυκλοφορίας και στις νέες μορφές οδικών μεταφορών? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι πολυπαραγωγικό το φαινόμενο, όπως λέτε, και δεν θα μπορούσε να υπάρξει συγκεντρωτικά ένα όργανο. Σε μια πολύ απλοϊκή μορφή και πρώτη, το Ελλήνιο αυτό κάνει. Φέρνει μαζί όλους τους φορείς, συζητούν και μπορούν και ανταλλάσσουν τεχνογνωσία, ανταλλάσσουν απόψεις. Για να μπορέσει να υπάρξει αυτό συγκεντρωτικά, θα ήταν δύσκολο. Βέβαια, υπάρχει Διευθυντική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας. Αντίστοιχα, θα μπορούσε σίγουρα να υπάρχει μια Διευθυντική Επιτροπή Ηλεκτροκίνησης. Στην πράξη αυτό γίνεται, βλέπετε ότι συνεργάζονται καλά τα Υπουργεία. Στο μέλλον όμως θα μπορούσαν να μην συνεργάζονται. Άρα, ίσως και σε αυτό το επίπεδο το πάνω θα μπορούσα να το φανταστώ.
Αλλά δεν νομίζω, επειδή ακριβώς η ηλεκτροκίνηση είναι ένα κομμάτι του όλου συνόλου και είναι τόσες πολλές προκλήσεις, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ένα άλλο ευρύτερο όργανο απόφασης. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, όλες αυτές τις δράσεις άπτονται της όλης κοινωνίας και όλη η κοινωνία συντονίζεται από όλη την υπουργία, από όλη την κυβέρνηση. Αντίθετα όμως, σε τοπικό επίπεδο, θέλω να τονίσω ότι υπάρχει ανάγκη για μητροπολιτικά συγκροτήματα δήμων και αυτό που λέμε μητροπολιτικό ΣΒΑΚ και αν θέλετε και μητροπολιτικό σφείο να γίνει. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν σήμερα οι δήμοι όμορες μεγάλες πόλεις, μιλάμε τώρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη και έτσι μεγάλα συγκροτήματα, ο ένας να λέει εδώ θα κάνω ποδηλατόδρομο και ο άλλος εκεί που τελειώνει ο ποδηλατόδρομος να βάζει το δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Ή ο ένας να λέει στο σφίο θα βάλω εδώ φωτιστή, χωρίς να ξέρει πού είναι ο φωτιστή που θα βάλει ο επόμενος στον διπλανό δήμο. Εκεί λοιπόν στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην τοπική κοινωνία, υπάρχει μια απόλυτη ανάγκη σε θέματα που έχουν να κάνουν με μεταφορές, μετακίνηση, ηλεκτροκίνηση, εγώ θα λέω οδική ασφάλεια, μικροκινητικότητα τα πάντα, να δουλέψουμε σε μητροπολιτικό επίπεδο. Εκεί ναι. Κύριε Παπαντονίου. Ναι, συμφωνώ και εγώ απόλυτα. Και μάλιστα είναι και μια θέση του Συλλόγου Ελληνών Συγκοινωνιολόγων, η οποία έχει βγει στην επιφάνεια τον τελευταίο χρόνο για την δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Φορέα στην Αττική, στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Και πατάει σε αυτό ακριβώς που λέει ο κ. Μπεκιάρης, ότι όταν υπάρχουν τόσοι πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς στην Αττική, με τους Δήμους, με την Περιφέρεια, με τις Δημοτικές Αστυνομίες, με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με την Τροχέα, οι οποίοι με το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, όταν έχουμε φαινόμενα τα οποία θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός, που βλέπουμε ότι και σε καθημερινά φαινόμενα όπως η κυκλοφορία, αλλά και σε φαινόμενα τα οποία απαιτούν μια χάραξη πολιτικής και πρέπει να υπάρχει μια ταύτιση, όπως είναι η πολιτική μας για την ηλεκτροκίνηση, η πολιτική μας για την κυκλοφορία και την οδική ασφάλεια, υπάρχει ένα χάος και δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Και αυτό καταρχήν νομίζω πιάνει στο λεκανοπέδιο της Αττικής και στη Θεσσαλονίκη δυνάμει έχει άμεση εφαρμογή. Επομένως, χωρίς να λέω ότι είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, και χαίρομαι που ο Υπουργός πολύ συχνά σε δηλώσεις του αναφέρει ότι είναι στις προτεραιότητες του Υπουργείου να αναπτύξει ένα τέτοιο φορέα, αυτό πράγματι θα μπορέσει να βοηθήσει την κατάσταση. Απλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς θα δομηθεί αυτός ο φορέας, στο τι αρμοδιότητες θα έχει, στο κατά πόσο όσοι είναι από κάτω του, οι Δήμοι και η Περιφέρεια θα τον ακούν, θα έχει εκτελεστικό ρόλο, θα έχει χρηματοδοτικό. Δεν είναι κάτι απλό, αλλά σίγουρα θα βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό όλα αυτά τα συστήματα έλλειψης εννόησης, τα οποία τα βλέπουμε και στην καθημερινότητα, ξαναλέω, και σε έκτακτες συνθήκες, όπως καιρικά φαινόμενα ή οτιδήποτε άλλο. Θα ήθελα λοιπόν, κλείνοντας, γιατί μας έχουν μείνει 5 λεπτά για να ολοκληρώσουμε το πάνελ μας, το επιμύθιο ο καθένας από την πλευρά του όσον αφορά το μέλλον στις οδικές μεταφορές. Κύριε Μπεκιάρη. Πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας μια κοσμογονία, μια αλλαγή λογικής. Όπως ακριβώς δεν χρησιμοποιούμε πλέον, δεν έχουμε δηλαδή, αν θέλετε, το μοντέλο του να έχουμε απαραίτητα το δικό μας σπίτι, ειδικά στη νέα γενιά, το Νίκη έχει περάσει αρκετά. Έτσι ακριβώς και το αυτοκίνητο, αυτό που έχουμε, που το χρησιμοποιούσαμε στο παρελθόν σαν ένα status symbol, ειδικά εμείς οι νέοι άντρες, όταν ήμουν νέος φυσικά, πηγαίνουμε πλέον σε μία χρήση, είναι ένα εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να είναι κοινόχρηστο, το οποίο μπορεί να το διαμοιραζόμαστε, και είναι μονόδρομος όχι μόνο για το περιβάλλον, όχι μόνο για την ποιότητα ζωής μας στις πόλεις αυτές, αλλά και για οικονομικούς και άλλους λόγους. Και το βλέπω με χαρά ότι η νέα γενιά έχει αρχίσει και τα αποδέχεται. Έχουμε λοιπόν, θα ζήσουμε to a bright new world, που οι μετακινήσεις θα είναι πολυμεσικές, θα έχουμε τη μικροκινητικότητα για το first και το last mile, θα έχουμε κοινόχρηστη χρήση. Βέβαια, προϋπόθεση όλα αυτά, και το λέω πάντα όταν με ρωτήσανε και στο μεγάλο στο TRA, το conference, στο μεγάλο πάνελ, είναι ότι πρέπει όλη αυτή η πολυμεσική μετακίνηση και μάλιστα και οι δημόσιες μεταφορές που το συζητάγαμε να αποκτήσουν ποιότητα, να αποκτήσουν comfort. Δεν γίνεται και ασφάλεια, αλλά και ποιότητα. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε σε ένα σύστημα το οποίο ναι μεν θα είναι πιο ανοιχτό, ναι, μεν θα κοινόχρηστο, αλλά θα είναι και υψηλής ποιότητας.
Και αυτό επίσης αποτελεί μια μετακίνηση από το μοντέλο που έχουμε του παλιού λεωφορείου ή, αν θέλετε, του παλιού ταξί. Πάμε σε πραγματικά καινούργιες μορφές οχημάτων και μετακίνησης. Ναι, και εγώ δεν θα διαφοροποιηθώ πολύ. Και εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι δεδομένο ότι έχουμε φτάσει σε ένα όριο το οποίο βλέπουμε ότι έχει επιρροή στην καθημερινότητά μας. Και ειδικά όσοι μένουμε στην Αθήνα, βλέπουμε ότι η κυκλοφορία οδηγεί σε μια. Και αυτό το. Η συμφόρηση που υπάρχει οδηγεί σε μια υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Η αλλαγή θα έρθει μετακινώντας την ισορροπία. Και για να μετακινηθεί η ισορροπία, χρειάζεται, όπως είπε ο κ. Μπεκιάρης, να πάμε σε νέους τρόπους μετακίνησης, οι οποίοι όμως θα έχουν αυτές τις βασικές παραμέτρους. Την άνεση, την ασφάλεια, την οικονομία και το λιγότερο το χρόνο. Όσο βρίσκουμε και όσο μετακινείται η ισορροπία προς αυτές, με βάση αυτές τις τέσσερις βασικές παραμέτρους σε νέους τρόπους μετακίνησης, και είναι ο μονόδρομος για να πάμε σε αυτή την κατάσταση, τότε πράγματι θα βελτιώνεται η κατάσταση του δρόμου. Θα συνεχίσουμε να έχουμε τον ίδιο και μεγαλύτερο αριθμό μετακινήσεων, γιατί θέλουμε να έχουμε πολλές μετακινήσεις, αλλά θα πηγαίνουμε σε μετακινήσεις οι οποίες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά τα οποία έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα και από αυτά, για να λέμε και το πώς έγιναν τα πράγματα, πάνω στα οποία στήθηκαν και οι πόλεις. Οι πόλεις στήθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες με κέντρο το ΙΟΤΑΧΗ και με στόχο το ΙΟΤΑΧΗ να μπορεί να πάει στο κέντρο της πόλης και οποιοδήποτε να κάνει τη δουλειά του, είτε είναι στην επαρχία είτε στην Αθήνα. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι αυτό το μοντέλο αλλάζει και έχει αλλάξει και διεθνώς και στην Ελλάδα. Έχουν εισαχθεί όλοι αυτοί οι όροι για τη βιώσιμη κινητικότητα, και με ό,τι συμπεριλαμβάνουν και την ηλεκτροκίνηση και όλα αυτά τα σχέδια. Χρειάζεται πράγματι μία πίστοση χρόνου. Δεν μπορούμε από τη μία μέρα στην άλλη ούτε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας, ούτε να αλλάξουμε τις συνήθειές μας. Χρειάζεται όμως μια στρατηγική για να γίνει αυτό, επειδή δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Εγώ θα έλεγα μπορεί να θέλει και μια αλλαγή γενιάς σχεδόν. Με εκπαίδευση, με ευαισθητοποίηση, με αστυνόμευση, αλλά και με πολλά κίνητρα και προσπάθεια από τους αρμόδιους φορείς για να πετύχουμε την αυτή ισορροπία. Ολοκληρώσαμε, μπήκαμε στο κόκκινο μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα απλά να σημειώσω ότι βγήκε μια κοινή πρόταση για την ίδρυση Μητροπολιτικών Φορέων όσον αφορά στις προκλήσεις που έχουμε για τις οδικές μεταφορές, πολύ σημαντικό στοιχείο. Και επίσης θα ήθελα να ζητήσω από όλους σας να μείνετε και να παρακολουθείτε βέβαια και από το σπίτι ή από τη δουλειά σας, γιατί το επόμενο θέμα είναι πάρα πολύ καυτό. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Σας ευχαριστώ.